μου ζητήθηκε να πω δύο λόγια για τη Θεία Κοινωνία και την Ιερά Εξομολόγηση. Και θα είχα να πω το εξής. Κέντρο της πίστεώς μας, της λατρευτικής ζωής μας, είναι η Αγία Τράπεζα, που είναι το θυσιαστήριο και που συμβολίζει τον τάφο από τον οποίο ξεπήδησε ο Αναστάς Χριστός. Και αυτόν ακριβώς, στη Θεία Ευχαριστία, καλούμαστε να κοινωνήσουμε τον Αναστημένο Χριστό. Αυτές τις μέρες ιδιαίτερα κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Οι μέρες ήταν δύσκολες και είναι δύσκολες και μας δυσκόλεψαν στο να κοινωνήσουμε τον κόσμο. Είναι μια άσκηση κι αυτή, δηλαδή να απέχουμε, και είναι μια πρόκληση και ευκαιρία για μας να λαχταρίσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και να ετοιμαστούμε ακόμα περισσότερο για να δεχθούμε όταν θα έρθει η μέρα και θα μας επιτραπεί να συμπροσευχόμαστε και να συμμετέχουμε σαν σώμα Χριστού στην Θεία Ευχαριστία, να κοινωνήσουμε. Αυτό είναι το ιδεώδες, το να το δούμε σαν άσκηση, σαν προετοιμασία μεγάλη για τις μέρες που θα έρθουν. Η Ιερά Εξομολόγηση στην πρώτη Εκκλησία δεν υπήρχε. Υπήρχε σαν μια εξομολόγηση όλων μαζί όσων συμμετείχαν στη Θεία Ευχαριστία, στα κοινά τραπέζια όπως έκαναν, όπου έτρωγαν και στη συνέχεια έκαναν την Θεία Ευχαριστία. Ήταν άλλες εποχές. Στη συνέχεια φτάσαμε στο σημείο να υπάρχει η εξομολόγηση τέτα-τέτ που λέμε. Δηλαδή να υπάρχει ένας πνευματικός και ένας εξομολογούμενος. Γιατί αυτό το πράγμα? Γιατί φέρουμε πολύ βάρος μέσα μας και νιώθουμε την ανάγκη να το βγάλουμε αυτό ενώπιον Θεού και ανθρώπου, του πνευματικού. Υπάρχουν δύο πράγματα σε αυτή τη διαδικασία. Το ένα είναι η ομολογία των λαθών μας, των αμαρτιών μας που λέμε, και που πρέπει με επίγνωση να ζητήσουμε την συγχώρηση από το Θεό. Η άλλη περίπτωση είναι η συμβουλευτική, να ζητήσουμε συμβουλές από το πνευματικό, εφόσον είναι έμπειρος και υποτίθεται ότι πάμε σε ένα έμπειρο πνευματικό για να μας συμβουλέψει για πράγματα τα οποία μας δημιουργούν προβληματισμούς, είναι κενά μέσα μας και θέλουμε να τα συμπληρώσουμε. Δύο λοιπόν πράγματα. Ο εξομολόγηση, ομολογία, και το δεύτερο συμβουλευτική. Μπορούμε να τα κάνουμε ξέχωρα το ένα από το άλλο. Να ζητήσουμε από το πνευματικό να μας συμβουλέψει και τίποτα άλλο. Το άλλο είναι το μυστήριο. Να ζητήσουμε ενώπιον του Θεού τη συγχώρηση για τις αμαρτίες μας. Και αυτό είναι η πραγματική εξομολόγηση. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα. Να αποζητούμε έμπειρους πνευματικούς και όχι απλώς και μόνο για να πάμε να μας βάλει το πετραχύλι και να ακούσουμε μια ευχή και να τελειώσουμε. Δεν είναι αυτό η εξομολόγηση. Η εξομολόγηση είναι μια σταθερή σχέση με ένα πνευματικό. Αυτό πρέπει να κάνουμε.